Κώστα, μας δημιουργήθηκε εντύπωση ότι μπορούσαμε περισσότερα πράγματα, ότι κατεβάσαμε μια ομάδα σαν την Αμερική που σκόραρε 93 πόντους στους 69. Απλώς τώρα είμαι πάρα πολύ άσχημα. Σας μένει ένα κρίμα γενικότερα για το πώς εξελίχθηκε αυτό το μάτς. Εντάξει, σε πρώτη φάση παίξαμε τις πιθανότητες μας απέναντι στο φαβορί του τουρνουά. Νομίζω κάναμε αρκετά καλή δουλειά στην άμυνα, τους κρατήσαμε πολύ χαμηλά, χαλάσαμε τον ρυθμό τους. Για μένα, όπως είπες και εσύ, οι επιλογές μας στην επίθεση και κάποια χαμένα σούτ ήταν το κλειδί. Τίποτα, από εδώ και πέρα παίζουμε τις πιθανότητες μεθαύριο απέναντι σε μια καλή ομάδα, αλλά φυσικά τρωτή. Αυτό το θέμα της εκτέλεσης, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Για μένα, μια κακή μέρα. Υπάρχει και προβοκάτσια από τους αντιπάλους, θα πούμε ότι σήμερα κάποια στιγμή έπεσαν πάνω στο Γιάννη 4 παίκτες. Εντάξει, αυτό είναι η σωστή επιλογή. Είναι η σωστή επιλογή. Σήμερα τα χάσαμε, αύριο να τα βάλουμε. Το 2005, χωρίς να θέλω να κριτικάρω κάτι, υπήρχε κάποιο καθαρό σουτέρ που πήραν το Ευρωμπάσκετ. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιο καθαρό σουτέρ. Οι επιλογές είναι το πάνω. Οι επιλογές πρέπει να έχουμε τις καλύτερες, πρέπει να έχουμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές και έτσι θα γύρει πλάστικα προς εμάς. Δεν παίζουμε με κάποιο φόβητρο. Φυσικά έχουν ποιοτική ομάδα. Δεν είναι τυχαία εδώ πέρα. Αλλά αυτή τη στιγμή πληρώνουμε το λάθος της Βραζιλίας και το πέταγμα τόσο απλά των 17 πόντων στο δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο. Κάποια στιγμή βαθιά προς το τέλος της τέταρτης περίοδου προτιμήθηκε να κρατήσουμε λίγο δυνάμεις για τον τελικό της Δευτέρας. Αυτό είναι επιλογή του προπονητή και κανένας δεν μπορεί να κρίνει τίποτα. Ο προπονητής επιλέγει και είναι υπόλογος των πράξεών του. Εννοείται όλοι είμαστε μαζί του, είμαστε όλοι μια γροθιά. Έκρινε αυτό πολύ σωστά για μένα και πάμε να παίξουμε όλοι μαζί έναν τελικό φάση-φάση. Σε πρώτη φάση όμως για να κερδίσουμε το παιχνίδι και στο τέλος του παιχνιδιού να βλέπουμε αισιόδοξα και να, δούμε το, να κάνουμε τον απολογισμό. Αυτό βαρύνει, το πρέπει βαρύνει. Το ότι θέλουμε συν 12. Για μένα είναι κάτι εφικτό, δεν βαρύνει καθόλου. Οι παίχτες όλοι έχουν μάθει να ζουν κατά από πίεση και στις ομάδες μας και εδώ. Όπως είπα, πληρώνουμε το λάθος της Βραζιλίας του πριν κάποιων ημερών. Θα μπορούσαμε να είμαστε εκτός αυτή τη στιγμή και να συζητάμε πώς θα ταξιδέψουμε πίσω. Οπότε πρέπει να παίξουμε τις πιθανότητές μας απέναντι σε μια καλή ομάδα, αλλά σίγουρα. Εφικτό αυτό που έχουμε μπροστά μας. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι παίξαμε απέναντι σε πολύ ταλαντούχα ομάδα και προσπαθούμε με τρίκ να τους κρατήσουμε χαμηλά. Νομίζω το καταφέραμε. Το προνοϊκό τίμημα έκανε για μένα, θεωρώ, προτίμησε καλά την ομάδα. Πιστεύω θα προτιμάσει επίσης καλά την ομάδα απέναντι στη Τσεχία και θα παίξουμε τις πιθανότητες μας απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα, αλλά όχι όπως η Αμερική.